Όπως ξέρεις, η μηχανάρα μας, το μαλακούτι Spectra 125GP, είναι ολόιδια σαν δύο σταγόνες νερό με τη μοτοσυκλέτα Roushi Flash 150iGP που κυκλοφορεί στην Ασία και συγκεκριμένα στις Φιλιππίνες, όπου εκεί γίνεται της αναβάθμισης στο κάγκελο σε αυτό το μηχανάκι. Οπότε δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα πιο εύκολο από το να αναβαθμίσουμε το μαλακούτι από 125 σε 150 κυβικά. Ένα ακόμα επεισόδιο αναβάθμισης στο νούμερο 6 εδώ στο Phantom Duck μόλις ξεκίνησε. Phantom Duck. Το παπί φάντασμα. Όπως ξέρουμε, το Roushi Flash 150i είναι 150 κυβικά, αλλά είναι και αυτό αερόψυκτο και δεν έχει καμία επίπτωση αυτή η αύξηση κυβικών στην υπερθέρμανση του κινητήρα. Οπότε πάμε να αυξήσουμε τα κυβικά του μαλακούτι από 125 σε 150. Θα το κάνουμε με δύο τρόπους. Ή απλά βγάζοντας τον κινητήρα του και βάζοντας έναν άλλον, όπως του Roushi Flash 150, ακολουθώντας τις οδηγίες του βιβλίου συντήρησης που έχω, που λέει ότι μερικά από τα βήματα της αλλαγής του κινητήρα είναι τα εξής. Βάζεις τη μηχανή σε επίπεδο έδαφος και αδειάζεις τα λάδια. Βγάζεις τα πλαϊνά καπάκια, τη σέλα και το τεπόζιτο. Βγάζεις την εξάτμιση. Βγάζεις τη γύρωση από τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας, βγάζεις το σηματόσχηνο του συμπλέχτη, βγάζεις τα καλώδια της μίζας, βγάζεις το καλώδιο από το μπουζί, βγάζεις το μοχλό ταχυτήτων και το αριστερό πίσω καπάκι και βγάζεις και το μοχλό του πίσω φρένου και κατεβάζεις σιγά σιγά τη μηχανή. Ή ο άλλος τρόπος είναι να αγοράσεις ένα kit αύξησης κυβισμού από 125 σε 150 κυβικά, το οποίο είναι αυτό που ίσως επιλέξουν όλοι, αφού είναι πιο φθηνό και πιο εύκολο να γίνει από ότι να αγοράσουν ένα ολόκληρο κινητήρα. Το kit περιλαμβάνει αυτά που σου δείχνω εδώ στη φωτογραφία, τα οποία δεν είναι για μαλακούτι, είναι απλά μια τυχαία φωτογραφία στο ίντερνετ, για παράδειγμα, επειδή δεν υπάρχει ακόμα διαθέσιμο ένα kit αύξησης κυβισμού για το μαλακούτι. Περιλαμβάνει ένα μεγαλύτερο έμβολο διαμέτρους 58, κάτι χιλιοστών περίπου και το αντίστοιχο κύλινδρο 58, κάτι χιλιοστών μαζί με τις φλάτζες της καινούριας πάνω κάτω και τον πύρο του εμβόλου και τα λατήρια του εμβόλου και τις ασφάλειες του πύρου του εμβόλου. Ο νέος αυτός κύλινδρος δεν θα έχει μεγαλύτερη διαδρομή, θα είναι πάλι 58 χιλιοστά και κάτι, δηλαδή το πάνω κάτω, όπως το παλιό, αλλά αυτό που θα αλλάξει μόνο είναι η διάμετρος του εμβόλου και του κυλίνδρου. Από 52 χιλιοστά που είναι για 125 κυβικά σε 58 χιλιοστά που είναι για 150. Το καπάκι με τις βαλβίδες που μπαίνει από πάνω θα χρησιμοποιηθεί το ίδιο. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, σπάσε το κουμπί το like, γράψε σχόλιο, αν κάτι άλλο έπρεπε να προσθέσω που δεν το ανέφερα και κάνε εγγραφή και σε περιμένω στο επόμενο βίντεο. Να είσαι εκεί!